για τους περισσότερους κορυφαίος αθλητικός δημοσιογράφος. Για πολλούς ο κορυφαίος sportcaster των ελληνικών γηπέδων. Όπως και να έχει όμως, είναι ο άνθρωπος που με τις περιγραφές του έχει μπει στη ζωή μας και έχει σημαδέψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού μπάσκετ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κοντά μας έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου. Βαγγέλη, καλώς όρισες στην Εύβοια, καλώς όρισες στην περιοχή μας, καλώς όρισες στο Τραχύλι καταρχήν θα ήθελα να σου πω εγώ. Καλώς σας βρίσκω, είναι και για μένα μεγάλη χαρά. Πρέπει να πω ότι ανακαλύπτουμε τις ομορφιές της Ελλάδας κάθε φορά που ταξιδεύουμε στην περιφέρεια και εδώ είναι ένας ιδιαίτερος τόπος με πολύ όμορφα τοπία, με πολύ ωραία μέρη. Χθες γνωρίσαμε το Τραχύλι, σήμερα είμαστε στην Κίμη, το μπαλκόνι του Αιγαίου, όπως λένε, ένα από τα ομορφότερα μπαλκόνια του Αιγαίου. Είμαστε σε έναν τόπο που έχει αναδείξει μεγάλους ανθρώπους, μεγάλους Έλληνες, όπως ο Γιώργος Παπανικολάου, χωρίς άλλο σχόλιο, μόνο το όνομα αναφέρω για να καταλάβει ο καθένας από αυτούς που μας ακούνε ή μας διαβάζουν τώρα. Και βεβαίως τώρα τελευταία αναδεικνύει και πολύ μεγάλες ομάδες, γιατί γίνεται μια τεράστια, μια σπουδαία προσπάθεια εδώ στην Κίμη, ειδικότερα στο μπάσκετ, με την ομάδα, την ομώνυμη ομάδα της Κίμης που πρωταγωνιστεί στην Α2 και είτε από σήμερα θα είναι και επισήμως στα σαλόνια της Α1, στη μεγάλη εθνική κατηγορία, είτε μέσω των play-off θα βρίσκεται εκεί τη νέα χρονιά για να τιμήσει και την περιοχή τη δική της, αλλά και γενικότερα την Εύβοια. Θα δούμε, πιστεύω, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, θα το απολαύσουμε όλοι, αλλά κυρίως απολαμβάνουμε τους ανθρώπους εδώ της περιοχής, γιατί γνωρίσαμε και εσάς στο Τραχύλι. Στην Κίμη έχουμε έρθει μερικές φορές παραπάνω, έχει μια ιδιαίτερη προβολή γιατί είναι σε στρατηγικό σημείο, συνδυάζει ειδικά την τουριστική περίοδο, τις διακοπές και στο βουνό αλλά κυρίως στην θάλασσα. Μας αρέσει να ερχόμαστε εδώ, μας αρέσει να ερχόμαστε εδώ και για αθλητικό σκοπό, όπως είναι και η σημερινή περίσταση, το μεγάλο ντέρμπι της Α2, το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο κατά τεκμήριο μεγαλύτερες και καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, την Κίμη και τον Φάρο. Μιας και ξεκινήσαμε λοιπόν από το παιχνίδι του γυμναστικού με το Φάρο και μιλήσαμε για την Α2, πώς είδες φέτος αυτό το πρωτάθλημα, το πολύ ενδιαφέρον όπως έτσι φαίνεται πρωτάθλημα που φτάνει να κρίνεται σε ένα παιχνίδι την πρώτη τελευταία αγωνιστική όσον αφορά τον πρωταθλητή και το ποιες ομάδες θα παίξουν τα play-off για να βγει και μία ακόμα επίσης ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να δημιουργηθεί ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Η Α2 είναι η καλύτερη Α2 των τελευταίων ετών, για να μην πω ότι η φετινή Α2 είναι η καλύτερη Α2 όλης της ιστορίας, από καταβολής δηλαδή των εθνικών κατηγοριών. Αυτό το πρωτάθλημα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών φίλων του μπάσκετ και όχι μόνο φίλων του μπάσκετ, γενικότερα οι φίλαθλοι παρακολούθησαν αυτό το πρωτάθλημα φέτος, γιατί είχε εκτός από την Κίμη και το Φάρο, που όπως είπα και νωρίτερα είναι οι δύο καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, έχει και άλλες 4-5 ομάδες, όχι ισάξιες, αλλά πολύ κοντά σε αυτές τις δύο πρώτες, με αποτέλεσμα να έχουμε και σημαντικές τηλεθεάσεις, γιατί η δημόσια τηλεόραση μετέδωσε τα πιο σημαντικά παιχνίδια και θα μεταδώσει και στα play-off τα πιο σημαντικά παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Είχαμε πολύ σημαντικές τηλεθεάσεις, ο κόσμος δηλαδή κάθισε να το δει περισσότερο μερικές φορές από ό,τι παρακολουθεί και τα παιχνίδια της Α1, τα οποία είναι ως γνωστόν στην καλωδιακή τηλεόραση, είναι στη συνδρομητική τηλεόραση και δεν έχει την δυνατότητα ο Έλληνας, όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως ο Έλληνας της περιφέρειας, να πληρώνει τις συνδρομές και να παρακολουθεί εκείνα τα παιχνίδια. Στην ανοιχτή τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, είδε πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια της Α2, στα οποία βεβαίως τις περισσότερες αγωνιστικές πρωταγωνίστησαν τόσο η Κίμη όσο και ο Φάρος, οι δύο, επαναλαμβάνω, καλύτερες ομάδες. Και κατά την άποψή μου, είτε σήμερα
τριθεί πως η Κίμη που είναι και γηπεδούχος και είναι και το φαβορί, είτε ο Φάρος που επίσης έχει καλή ομάδα. Ο Φάρος έχει καλύτερο ρόστερ, πιο ποιοτικό ρόστερ, έχει δηλαδή πιο μπαρουτοκαπνισμένους παίκτες, αλλά η Κίμη έχει καλύτερη χημεία, έχει καλύτερη ομάδα. Γι' αυτό λέω, επειδή παίζει και στο γηπεδό της ότι είναι το φαβορί, είτε λοιπόν η Κίμη σήμερα, είτε ο Φάρος από σήμερα, αλλά σίγουρα κατά την άποψή μου και οι δύο ομάδες θα είναι του χρόνου στην Α1, γιατί η δεύτερη ομάδα θα περάσει μέσα από τη διαδικασία των play-off και αυτές οι δύο ομάδες δύσκολα θα έχουν αντίπαλο για να τις δυσκολέψει. Λέω λοιπόν ότι μας προσέφεραν ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, μακάρι και τα επόμενα πρωταθλήματα της Α2 να είναι εξίσου καλά. Σίγουρα για τις δύο ομάδες το μέλλον θα είναι καλύτερο, γιατί ο Φάρος φέτος ξεκίνησε με ένα πολύ εντυπωσιακό σερί, αίτητο σερί. Έπαιξε και στον τελικό του κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, έγραψε μια χρυσή σελίδα στη δική του ιστορία. Η Κίμη από την πλευρά της είναι μια ανάσα, ένα βήμα πριν από την άνοδό της στην Α1. Μας προσέφεραν λοιπόν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ελπίζουμε και τα επόμενα πρωταθλήματα της Α2 να είναι εξίσου καλά. Σίγουρος είμαι ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα και για την Κίμη και για τον Φάρο στην Α1. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι μας έδειξαν και οι δύο ομάδες φέτος, όχι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, όχι μόνο αγωνιστικά δηλαδή, κυρίως δομικά, οργανωτικά, προγραμματικά, διοικητικά, ότι είναι ικανές να ανέβουν και να σταθούν, να μην αποτελέσουν δηλαδή έναν διάτοντα αστέρα, να μην αποτελέσουν δηλαδή ένα σανσέρ, να ανέβουν σε μια έκλαμψη επιτυχίας και μετά να υποβιβαστούν. Μας έδειξαν ότι διαθέτουν την υποδομή εκείνη να ανέβουν στη μεγάλη κατηγορία και να σταθούν, γιατί από πίσω έχουν καλή υποδομή, έχουν στέρες, γερές βάσεις, τους στηρίζουν σοβαρές, στιβαρές διοικήσεις, και την Κίμη και τον Φάρο, σε αντίθεση με ό,τι έχουμε δει δυστυχώς. Το τονίζω, σε αντίθεση με ό,τι έχουμε δει τα πολλά τελευταία χρόνια για αρκετές ομάδες της Α1, από τη μέση και κάτω, ειδικά της βαθμολογίας, που και το προσωπικό τους δεν πληρώνουν, εννοώ το διοικητικό προσωπικό, και το τεχνικό προσωπικό, τους προπονητές και το staff ολόκληρο δεν πληρώνουν πολλές φορές, αλλά και τους παίκτες, τους βασικούς πρωταγωνιστές δηλαδή του αθλήματος, τους αφήνουν πολλές φορές απλήρωτους, με αποτέλεσμα να δυσφημείται και το άθλημα και το πρωτάθλημα και γενικότερα η χώρα, ειδικά όταν μιλάμε για ξένους παίκτες που φεύγουν από την πατρίδα μας και πηγαίνουν στο δικαστήριο για να πάρουν τους μισθούς τους και λένε ότι έπαιζα στην Ελλάδα για 1, 2, 3 χρόνια και τελικώς δεν πήρα τα χρήματά μου. Τώρα μιλάμε για δύο υγιείς ομάδες, για την Κίμη και το Φάρο. Θα μείνω περισσότερο στην ομάδα της Κίμης, γιατί ναι μεν ο Φάρος έχει κάνει μια πολύ σημαντική πορεία, έκανε και σπουδαίες μεταγραφές, ξόδεψε πολλά περισσότερα χρήματα και από την Κίμη και ήταν από ένα σημείο και μετά λογικό να κάνει αυτή την πορεία. Θα μείνω περισσότερο όμως στην Κίμη, μια ομάδα της περιφέρειας, μια ομάδα από μια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας που διψάει για αθλητισμό, που διψάει για μεγάλες διοργανώσεις, που έχει φιλοξενήσει, όχι δικές της, αλλά έχει φιλοξενήσει ομάδες μπάσκετ για την Α1 και τώρα αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια της Κίμης, που με την άνοδό της στην Α1, εγώ τη θεωρώ δεδομένη, ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα, θα δώσει και νέα πνοή στο τοπικό στοιχείο, αλλά βεβαίως θα τονώσει και γενικότερα το ευηιώτικο αθλητικό στοιχείο και θα δώσει και το ένασμα προκειμένου να υπάρξουν και άλλοι τοπικοί παράγοντες που θα έρθουν να κολλήσουν δίπλα και να βοηθήσουν με τη σειρά τους για να μείνει για πολλά πολλά χρόνια αυτή η ομάδα στην Α1 εθνική κατηγορία, είτε έχει δικό της γήπεδο για να αγωνίζεται εδώ στην όμορφη Κίμη, είτε φιλοξενείται για κάποιο χρονικό διάστημα στο κλειστό της Χαλκίδας, που πληρεί αυτή τη στιγμή 100% τις προϋποθέσεις για το πρωτάθλημα της Α1 και όχι μόνο τις προϋποθέσεις για το πρωτάθλημα της Α1. Η Χαλκίδα έχει φιλοξενήσει και αγώνες εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών, που μας έχει κάνει περήφανος πάρα πολλές φορές. Έχει φιλοξενήσει αγώνες εθνικής ομάδας μπάσκετ των γυναικών, όπως και τους πρόσφατους προκριματικούς για το Ευρωμπάσκετ του 2017. Αλλά βεβαίως και το καλοκαίρι η περιοχή σας θα φιλοξενήσει και το Ευρωμπάσκετ κάτω των 20, που θα μεταδώσει η δημόσια τηλεόραση. Ένα εξίσου σημαντικό αθλητικό γεγονός που έρχεται να προστεθεί στη φετινή επιτυχία της μπασκετικής ομάδας της Κίμης, που ήταν η ευχάριστη ομολογουμένως έκπληξη. Λοιπόν, αλλάζουμε λοιπόν και πάμε στο μεγαλύτερο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ, που είναι η εθνική ομάδα. Μια εθνική ομάδα που από το 87, με την εκείνη την κορυφαία στιγμή στην ιστορία της, την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ, θα λέγαμε ότι δούλεψε πάνω σε αυτήν την επιτυχία, έφερε πολλές επιτυχίες, αναβαθμίστηκε το άθλημα. Πες μας τη γνώμη σου για τη σημερινή εθνική Ελλάδος.
το καλά, πολύ καλά ξεκινάς από το 87, Αγγέλα, γιατί εκείνη η επιτυχία, εκείνο το έπος, εκείνος ο άνθρωπος λειτουργήσε ως η ατμομηχανή, όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ, για ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό. Μετά ανέβηκε η Άρση Βαρών, μετά ανέβηκαν και τα υπόλοιπα αθλήματα, είχαμε τεράστιες διακρίσεις στο στίβο παντού. Άρα πολύ σωστά ξεκίνησες από το 87 που ήταν και παραμένει το ορόσημό μας. Ακολούθησαν τεράστιες επιτυχίες για την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Για δύο και παραπάνω, για 2,5 δεκαετίες η εθνική ομάδα ήταν μπροστά στη σκηνή, στις κορυφαίες θέσεις. Είτε στην πρώτη θέση, είτε στη δεύτερη θέση, είτε στην τρίτη θέση, πολλές φορές και τέταρτη. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δύο φορές στην πέμπτη θέση. Καθόλου άσχημα. Πολύ τιμητικές θέσεις, πολύ σημαντικές διακρίσεις. Μπήκαμε στο ρουθούνι παγκοσμίων δυνάμεων του μπάσκετ. Όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Σερβία, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι η Ισπανία. Μιλάμε τώρα για κολοσσούς. Και η μικρή Ελλάδα κατάφερνε να μπαίνει στο ρουθούνι τους, να κερδίζει μεγάλες διακρίσεις. Νίκησε τους Αμερικανούς το 2006 στην Ιαπωνία, επανέλαβε τον άθλο του 87 το 2005 μέσα στο Βελιγράδι και πολλές ακόμα επιτυχίες, με τελευταία το χάλκινο μετάλλιο το 2009 στην Πολωνία. Από τότε όμως και μέχρι σήμερα, από το 2009 και εντεύθεν, η εθνική αγνοεί την πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα είναι η ευκαιρία, μετά από 7 άνυδρα χρόνια, από πλευράς τίτλων άνυδρα χρόνια, είναι η ευκαιρία να επιστρέψουμε στην ελίτ. Και το λέω αυτό εν ώψη του προολυμπιακού τουρνουά, που πάλι θα παρακολουθήσει ο κόσμος από την ΕΡΤ, από τις 4 μέχρι τις 9 Ιουλίου στο Τωρίνο. Ένα δύσκολο προολυμπιακό τουρνουά. Συνήθως δεν μας πάνε, δεν μας ταιριάζουν τα προολυμπιακά τουρνουά. Όποτε η εθνική μας ομάδα, η επίσημη αγαπημένη, όπως θέλουμε να τη λέμε, πήγε σε προολυμπιακό τουρνουά, δεν κατάφερε να πάρει πρόκριση, δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να σπάσουμε την κατάρα, να ξορκίσουμε τον κακό δαίμονα και να πάρουμε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ποντάροντας κυρίως τους παίκτες της νέας γενιάς. Απαντώ δηλαδή στον πυρήνα του ερωτήματός σου, Άγγελε, λέγοντας ότι η νέα εθνική ομάδα, η εθνική ομάδα της νέας εποχής, μπορεί να αισιοδοξεί. Σήμανε ήδη η καμπάνα και ελπίζω να είναι και ο συμβολισμός αυτός χαρακτηριστικός για τη νέα εποχή της εθνικής ομάδας, που χτίζεται πάνω σε ένα τεράστιο ταλέντο, στο ελληνικό φαινόμενο, τον περίφημο Greek Freak που λένε και οι Αμερικανοί, σε έναν παίκτη που πρωταγωνιστεί πλέον στο NBA και θα γίνει σίγουρα All-Star για τα πολλά επόμενα χρόνια, το Γιάννη Αντετοκούμπο. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Από τη φύση μας είμαστε όλοι οι Έλληνες αισιόδοξοι άνθρωποι και θετικοί και πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε, παρότι πρέπει να νικήσουμε τους Ιταλούς που διοργανώνουν το προολυμπιακό τουρνουά στο Τωρίνο, μέσα στο γήπεδο τους, μέσα στην έδρα τους δηλαδή. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Βλέπουμε μια εθνική ομάδα που σιγά σιγά αρχίζουν να αποχωρούν μεγάλα ονόματα. Έχεις δίκιο. Όπως ο Διαμαντίδης, όπως ο Σπανούλης, ο Φώτσης, όλα αυτά τα παιδιά που έφεραν μεγάλες επιτυχίες. Και βλέπουμε όμως το ελληνικό μπάσκετ να βγάζει και καινούργια ταλέντα, εξαγώγημο προϊόν, Γιάννης Αντετοκούμπο στο NBA, πολλά παιδιά Έλληνες που παίζουν σε κορυφαία πρωταθλήματα και σε κορυφαίες ομάδες στο εξωτερικό, κάνοντας τις δικές τους επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο. Τελικά το μπάσκετ της Ελλάδος είναι λερναία ύδρα, θα λέγαμε, έτσι. Ακριβώς, κόβεις ένα κεφάλι, ξεφυτρώνουν πάρα πολλά. Είναι όντως το καλύτερο εξαγώγημο προϊόν του ελληνικού αθλητισμού το μπάσκετ. Σε επίπεδο προπονητών θες, Δημήτρης Ιτούδης κατέκτησε την Ευρωλίγκα με την ΤΖΕΣΚΑ, Γιώργος Μπατζόκα στην τρίτη θέση της Ευρωλίγκας με τη Λοκομοτίβ, ο Φώτης Κατσκάρης δουλεύει στην Ισπανία με επιτυχία, πολύ ακόμα Έλληνες προπονητές, Βασίλης Φραγκιάς στο Κατάρ, Στέργιος Κουφός επίσης στο Κατάρ. Δεν μπορώ να τους θυμηθώ όλους, θα ξεχάσω κάποιον, ας μην παρεξηγηθεί κανένας. Το καλύτερο εξαγωγικό προϊόν από πλευράς παικτών, πολλοί Έλληνες παίκτες παίζουν στο εξωτερικό. Ο Αντετοκούμπο, προϊόν της ελληνικής παραγωγικής διαδικασίας του μπάσκετ. Από την Α2, για την οποία συζητάμε τώρα, δείξαμε τα πρώτα του παιχνίδια με το φιλαθλητικό, τότε που δεν ξέρανε καν την οικογένεια Αντετοκούμπο οι Έλληνες φιλαθλοί και ειδικά αυτοί που ασχολούνταν ακόμη και με τον μπάσκετ 24 ώρες το 24ωρο. Πήρε την ελληνική υπηκότητα, έβγαλε διαβατήριο, ανήκει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα, γιατί ακόμα και όταν παίζει στο NBA δεν ξεχνάει ποτέ την Ελλάδα. Πέρυσι στο All Star Game της Νέας Υόρκης βγήκε για να παίξει στο διαγωνισμό των καρφωμάτων και παρουσίασε σκέτς με αρχαίες Ελληνίδες και κρατούσε στους ώμους του την ελληνική σημαία. Ένα παιδί δηλαδή που μπορεί να πολλοί να μην το πίστεψαν στα πρώτα του χρόνια, αλλά βλέπουμε πως κυνήγησε το όνειρό του, τα κατάφερε και πόσο τιμάει τα ελληνικά χρώματα. Βεβαίως και αποχωρούν μεγάλοι παίκτες, όπως είπες. Θα προσθέσω και θα σου δώσω και μια είδηση τώρα, ότι κοντά σε όλους αυτούς, ένας ακόμα από τους πάρα πολύ μεγάλους,
της σύγχρονης εποχής του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Ζήσης πιθανότατα να μην είναι μαζί μας στο προελπιακό τουρνουά. Έφτασε ο καιρός ίσως και αυτός να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, αλλά από πίσω, όπως είπες πολύ σωστά, έρχονται άλλα παιδιά που θα αναπληρώσουν αυτά τα κενά και θα μας χαρίσουν πολλές μεγάλες επιτυχίες στο μέλλον. Ακόμα και αν κάτι δεν πάει καλά στο προελπιακό, όσοι μας ακούνε ή όσοι θα διαβάσουν αυτή τη συνέντευξη, όσοι μας ακούνε τώρα στο ραδιόφωνο ή όσοι θα διαβάσουν αυτή τη συνέντευξη στο site, θα θυμούνται τα επόμενα χρόνια πως αυτά τα παιδιά, τα καινούργια παιδιά, τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω και θα πλαισιώσουν τον Αντετοκούμπο, στο μέλλον θα λέμε ο Αντετοκούμπο και η παρέα του, η ελληνική παρέα του, θα μας χαρίσουν πολλές συνεχόμενες μεγάλες επιτυχίες, είτε είναι σε ευρωμπάσκετ, είτε είναι σε παγκόσμια πρωταθλήματα, είτε είναι σε Ολυμπιακούς αγώνες. Και επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω θα πάμε και φέτος, αλλά ακόμη και αν δεν πάμε φέτος, το μέλλον ανήκει σε αυτά τα παιδιά και η εθνική ομάδα δεν έχει να φοβάται τίποτα. Η εθνική ομάδα του μπάσκετ, όπως διαχρονικά μαζί με την εθνική ομάδα του πόλο, είναι οι πιο πετυχημένες ομάδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, αυτές οι δύο εθνικές ομάδες, έτσι και στο μέλλον το μπάσκετ θα μας χαρίσει, είμαι σίγουρος, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αγγέλη, κεφάλαιο Ολυμπιακός. Είναι σίγουρα συνδεδεμένο το όνομά σου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού, του μπασκετικού Ολυμπιακού. Οι επικές περιγραφές και στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο και σε άλλα μεγάλα παιχνίδια είναι γεγονός. Πώς είδες το φετινό Ολυμπιακό, γιατί ο φετινός Ολυμπιακός έμεινε εκτός Final Four, και τι πιστεύεις γενικότερα σε συλλογικό επίπεδο για τις ομάδες μας στην Ευρώπη? Όσα είπες είναι αλήθεια. Μαζί με τις περιγραφές για την εθνική ομάδα έχουν μείνει στην ιστορία και οι περιγραφές των μεγάλων διακρίσεων του Ολυμπιακού, ειδικά τον Back to Back και το 13. Η Κωνσταντινούπολη είναι κάτι που ίσως δεν ξανασυμβεί. Πιστέψαμε φέτος στο Βερολίνο ότι μπορεί να το επαναλάβει η Φενέρ, αλλά είδαμε ότι δεν το ολοκλήρωσε. Απέναντι μάλιστα στην ίδια ομάδα, την Τζέσκα, δεν το ολοκλήρωσε. Και ο Ολυμπιακός μένει ως η μόνη ομάδα που έχει καταφέρει αυτή την απίστευτη ανατροπή στον πιο συγκλονιστικό ομολογουμένος τελικό στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Συλλόγων. Δηλαδή, παλιότερα λεγόταν Πρωταθλητριών, τώρα λέγεται Ευρωλίγκα. Σίγουρα αυτές οι σκηνές, σίγουρα εκείνα τα παιχνίδια έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας, αλλά δεν μένουμε και δεν ζούμε μόνο με το παρελθόν. Βεβαίως διδασκόμαστε το παρελθόν για να ξέρουμε πού βαδίζουμε σήμερα και πού θα πάμε περισσότερο στο μέλλον, αλλά δεν μένουμε στο παρελθόν. Κοιτάμε μπροστά. Δυστυχώς φέτος δεν τα κατάφερε ούτε ο Ολυμπιακός, αλλά ούτε και ο Παναθηναϊκός που πέρασε στα play-off. Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καν στα play-off της Ευρωλίγκας. Να πάνε στο Βερολίνο, να πάνε και πάλι στο Final Four, όπως εκεί είχαν πάει και οι δύο ομάδες πριν από 7 χρόνια, το 2009. Για τον Ολυμπιακό, επειδή με ρωτάς, Άγγελε, συγκεκριμένα, τα προβλήματα ήταν πολλά. Δεν έφταιγε μόνο ένας άνθρωπος, δεν έφταιγε μόνο ο προπονητής, γιατί τις περισσότερες φορές το ανάθεμα πέφτει μόνο σε έναν άνθρωπο, πέφτει μόνο στον προπονητή. Όχι, δεν έφταιγε μόνο ο προπονητής, δεν έφταιγε μόνο ένας παίκτης, γιατί άλλες φορές πέφτει στον αρχηγό της ομάδας το ανάθεμα. Έφταιγαν πολλοί παράγοντες. Σίγουρα το είπαμε ότι παίζει ρόλο και το τυχαίο στην ιστορία. Ο Ολυμπιακός χτυπήθηκε από σοβαρούς τραυματισμούς φέτος. Αλλά δεν είχε όμως και την ικανότητα, αυτή είναι η αλήθεια, η σκληρή, αλλά πλην όμως αλήθεια. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι δεν είχε και την ικανότητα να αντικαταστήσει γρήγορα τους τραυματίες βασικούς παίκτες του. Για παράδειγμα, όταν τραυματίστηκε ο Γιάνγκ, ο Πάτρικ Γιάνγκ, δεν είχε την ικανότητα να εξερευνήσει την αγορά και να πάρει έναν παίκτη έτοιμο πόλεμο για να τον αντικαταστήσει. Έκανε λάθος με την επιλογή του Σον Τζέιμς και αργότερα με τον Βόρικ προσπάθησε να καλύψει το κενό, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν καλύφθηκε. Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έπαιξε κορώνα γράμματα την πρόκρισή του στον Μπάμπερκ. Θυμόμαστε πως τελείωσε εκείνο το παιχνίδι. Έμεινε εκτός νυμφώνος. Έπειτα από 11 ολόκληρα χρόνια δεν έπαιξε σε play-off Ευρωλίγκας. Έμεινε και εκτός Final Four, η πιο πετυχημένη ομάδα της τελευταίας επταετίας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι καταστροφή. Ο Ολυμπιακός πρέπει να μάθει από τα λάθη του και να χτίσει μια καλύτερη ομάδα για τη συνέχεια. Και ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα φέτος. Αλλά ο Παναθηναϊκός πήγε στα play-off και θα μπορούσε να έχει προκριθεί και στο Final Four, είναι η άποψή μου, της Ευρωλίγκα, εάν ο προπονητής του, ο προηγούμενος προπονητής του, είχε αξιοποιήσει καλύτερα τις διορθωτικές κινήσεις που του προσέφερε η διοίκηση. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη και έκανε τρεις πολύ σημαντικές μεταγραφές στο μέσο της περίοδου. Με κορυφαία όλων την περίπτωση του Elliot Williams, για τον οποίο δαπάνησε πάρα πολλά χρήματα. Δυστυχώς εκεί υπάρχει προπονητικό, κατά την άποψή μου, λάθος στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Λαμποράλ. Δεν τα διαχειρίστηκε καλά ο προπονητής του, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι
που πολλοί λέγανε ότι μπορεί να φέρει ανατροπή, να φέρει break, να σπάσιμο της έδρας δηλαδή, τελικά να μην εξελιχθεί ως τέτοιο και να επιβεβαιωθεί ο κανόνας του γηπεδούχου και με 3-0 μάλιστα από τη Λαμποράλ. Δεν τα κατάφεραν δύο ελληνικές ομάδες, υποχωρούν, σίγουρα υποχωρούν, κάνουν βήματα πίσω, γιατί τα τελευταία χρόνια πιο πολλές φορές δεν είναι στο Final Four από ότι είναι, μετά το 12 και το 13 αναφέρομαι, και ελπίζουμε στο μέλλον αυτό να διορθωθεί και να κάνουν ξανά μεγάλες επιτυχίες και να έχουν συμμετοχές τουλάχιστον στην τελική φάση που είναι το Final Four. Πώς αισθάνεται ο Βαγγέλης ο Ιωάννου όταν ξανά βλέπει τις δικές του μεταδόσεις, όπως στην Κωνσταντινούπολη με την επική αυτή ανατροπή, όπως με την Μπαρσελόνα στο τελευταίο τρίποντο του Γιώργου, του Άγιου Γιώργου Πρίντεζη. Άγιος Γιώργιος. Άγιος Γιώργιος Πρίντεζη. Έπαιζε ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, του Αγίου Γεωργίου, την ίδια μέρα το έβαλε αυτό το τρίποντο, γι' αυτό και Άγιος Γεώργιος. Όπως το ποιος, ο Σπανούλης ο Θεός. Ακριβώς. Θα σου πω την αλήθεια, γιατί και χθες στο τραχύλι εκεί στην παρέα που βρεθήκαμε και που συζητήσαμε όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα για τον μπάσκετ και για την Α2 και για την Α1 και για τις ομάδες μας που παίζουν στην Ευρωλίγκα και για τις εθνικές ομάδες και ακούσαμε και μερικές από τις παλιότερες περιγραφές, θα σου πω την αλήθεια. Όταν το ξανακούω δεν πιστεύω ότι έχω πει αυτά τα πράγματα και ότι έχω περιγράψει με αυτόν τον τρόπο αυτές τις στιγμές. Ειδικά η περιγραφή στα τελευταία λεπτά του τελικού της Κωνσταντινούπολης νομίζω ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί, γιατί είναι ανεξήγητο το πώς και εγώ αλλά και ο Γιώργος Λιμιάτης που ήταν στο σχολιασμό δεύτερος και ο Ηλίας Ζούρος που ήταν επίσης στο σχολιασμό τρίτος δίπλα μου, πιστεύαμε ότι μπορεί να γίνει ανατροπή και να πετύχει ένα θαύμα ο Ολυμπιακός, γιατί τέτοιο ήταν, και να νικήσει ο Δαβίδ το Γολιάθ, αυτό που λέγαμε στη μετάδοση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το ξαναπούμε. Δεν ξέρω τι ήταν εκείνο που μας τόνωνε την πίστη, αλλά κρατήσαμε ισχυρό το φρόνημα εκείνη τη στιγμή, το αγωνιστικό φρόνημα για την επιτυχία της ελληνικής ομάδας, που εν τέλει μας δικαίωσε με τον buzzer beater, το πεταχτάρι, το περίφημο όπως το ονομάσαμε, του Πρίντεζη στην εκπνοή για το 62-61. Μερικές φορές λοιπόν όταν τα ξανακούω και εγώ δεν τα πιστεύω. Ανάλογη ήταν και η περιγραφή στο Λονδίνο, με το Σπανούλι να είναι αγνώριστος στο πρώτο ημίχρονο, να μην μπορεί να σταυρώσει καλάθι και να πετυχαίνει 5 συνεχόμενα τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο και να κλειδώνει τη νίκη υπέρ του Ολυμπιακού και εναντίον της Ρεάλ. Μερικές φορές κάποια πράγματα, όταν ζούμε έντονα το αθλητικό γεγονός, βγαίνουν, προκύπτουν αυθόρμητα. Δεν είναι τίποτα φτιασιδωμένο, δεν είναι τίποτα προσποιητό, δεν είναι τίποτα μακιγιαρισμένο. Σου βγαίνει από μέσα σου. Το ζεις δηλαδή εκείνη τη στιγμή το άθλημα, μεταδίδεις αυτό που αισθάνεσαι, αυτό που νιώθεις, και αυτό νομίζω το αυθόρμητο δηλαδή είναι το καλύτερο και αυτό που απολαμβάνει και ο κόσμος. Η περιγραφή της Κωνσταντινούπολης για παράδειγμα βραβεύτηκε ως η καλύτερη περιγραφή και από την Ευρωλίγκα, όχι μόνο από τους Έλληνες συναδέλφους του ΨΑΤ και από άλλες οργανώσεις, όπως και η περιγραφή του Λονδίνου. Νομίζω ότι αυτό το πηγαίο, το αυθόρμητο ήταν που εκτιμήθηκε, αλλά σου ξαναλέω ότι και εγώ το ακούω μερικές φορές και δεν πιστεύω ότι έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Τελικά πόσο τυχαίο μπορεί να είναι ή όχι ο Δαβίδ να κερδίσει το Γολιάθ δύο φορές? Όταν πρόκειται για τους πολυμήχανους Έλληνες, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Όλα μπορούν να συμβούν. Και γι' αυτό πέρυσι στη Μαδρίτη, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με το τρίποντο του Σπανούλη στο τέλος πάλι, την Τζέσκα, άλλη μια φορά δηλαδή που ο Δαβίδ κέρδιζε τον Γολιάθ, χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει και ο Αλέξιος Σπυρόπουλος στη μετάδοση του αγώνα της Εθνικής Ομάδας για την πρόκληση από τους 16-8 του Μουντιάλ της Βραζιλίας. Οι πολυμήχανοι Έλληνες. Αυτό είναι. Μπορεί να μην έχουμε τους προϋπολογισμούς των Ρώσων, των Ισπανών, τώρα των Τούρκων που επενδύουν απίστευτα εκατομμύρια, πάρα πολλά χρήματα σε ομάδες ποδοσφαιρικές και σε ομάδες μπασκετικές, αλλά έχουμε την οξυδέρκεια, έχουμε τον ενθουσιασμό, έχουμε την ενέργεια, έχουμε το πάθος του Έλληνα. Αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει. Γι' αυτό άλλωστε διαχρονικά έχει μείνει στην ιστορία η έκφραση «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει». Την έχω χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση για την εθνική μας ομάδα στο τελευταίο μετάλλιο του 2009 στην Πολωνία. Και ελπίζω να την ξαναχρησιμοποιήσω και στο μέλλον όταν θα επιστρέψουμε στη σκηνή, στις πρώτες θέσεις δηλαδή, ως εθνική ομάδα μπάσκετ. Γι' αυτό μας χαρακτηρίζουν αυτά τα στοιχεία και καταφέρνουμε και τις πιο δύσκολες εποχές να τις ξεπερνάμε. Άλλοτε με λίγη γκρίνια, λίγη παραπάνω γκρίνια, άλλοτε με χαμόγελο.
πάντοτε όμως με την πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, και νομίζω ότι και αυτά που, τα μηνύματα που στέλνουν οι ομάδες μας σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο είναι τα μηνύματα που στέλνει και η χώρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6-7 χρόνια που περνάμε όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε για μια ακόμη φορά, να ξεφύγουμε δηλαδή από τη δίνη της ιστορίας και να ξαναχτίσουμε μια εποχή για την οποία θα είμαστε και χαρούμενοι εμείς, κυρίως όμως θα είναι χαρούμενες και περήφανες οι επόμενες γενιές, γιατί εμείς καλά πέρασαμε. Το λένε περισσότερο οι γονείς μας, αλλά το λέμε και εμείς που προλάβαμε μια πολύ καλή εποχή της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο αυτό, να μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Το πιο σοβαρό ζήτημα είναι να περάσουν καλά και τα παιδιά μας και να περάσουν καλά και τα εγγόνια μας. Άρα αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει, όπως πρέπει και το βλέπω εδώ ότι ενδιαφέρει και εσάς, γιατί προσέχετε πάρα πολύ τον τόπο σας, είναι να φτιάξετε πράγματα που θα μείνουν και την επόμενη μέρα. Άρα και εμείς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μια τέτοια κατάσταση στη χώρα, η οποία θα δώσει τις συνθήκες, τις καλές συνθήκες διαβίωσης για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, για τις επόμενες γενιές πάντως. Και κλείνοντας, Βαγγέλη, δύο λόγια. Εχθές το βράδυ σε συναντήσαμε στο Τραχύλι. Βεβαίως. Δύο λόγια λοιπόν από σένα για το Τραχύλι. Μου έλεγε. Πώς βρέθηκε στο Τραχύλι και. Μου έλεγε ο συνάδελφός μου από την ΕΡΤ, ο Αλέκος ο Σιμιτζής, για το πόσο όμορφο είναι το χωριό του. Εγώ γνώρισα όμως πόσο όμορφοι και ωραίοι είναι και οι άνθρωποι του. Και ένα μέρος, λέει, σου αρέσει όταν πας και σου δημιουργεί την αίσθηση, την νοσταλγία της επιστροφής. Εγώ θέλω να ξανάρθω. Συνεπώς μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε η παρέα, μου άρεσε η φιλοξενία. Οι Έλληνες όλοι φημίζονται για τη φιλοξενία, αλλά από μέρος σε μέρος, από τόπο σε τόπο, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί ήταν όλα υπέροχα. Για να μην ακουστώ και φανώ υπερβολικός, για να μην πω φανταστικά, και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε και σύντομα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να βγάλουμε κάποια είδηση. Φήμες λένε ότι αυτή η ποδοσφαιροπαρέα, ναι, γιατί περισσότερο ποδοσφαιρική ήταν η παρέα, και μπασκετική, η αθλητικοπαρέα με λίγα, ναι, λόγια, σου έκανε πρόταση να συμμετέχεις στα δρόμενα του αθλητικού ομίλου Τραχυλίου. Είναι αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι μου ζήτησαν να φέρω μερικούς πρωταγωνιστές, βασικούς πρωταγωνιστές των αθλημάτων, των δύο αθλημάτων που μας απασχολούν περισσότερο στη χώρα, δηλαδή στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, και νομίζω ότι στην επόμενη επίσκεψη θα είναι μαζί μας προσωπικότητες θρύλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού μπάσκετ, που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο του Τραχυλίου. Συνεπώς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα συμμετάσχουμε. Εμένα θα μου κάνεις τη χάρη να σου κάνω την πρόταση στον αέρα, να γίνεις επίσημος, πώς να το πούμε, επίτιμος δημότης του Τραχυλίου. Γιατί όχι. Είναι πολύ τιμητικό, χαίρομαι ιδιαιτέρως. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά από καρδιάς για τη φιλοξενία και ελπίζω να συνεχίσετε να βοηθάτε τον τόπο σας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για την επόμενη μέρα που συζητούσαμε νωρίτερα, και όχι μόνο στο αθλητικό κομμάτι, γενικότερα σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Είσαστε μια περιοχή που παράγει. Συνεχώς συζητάμε στην Ελλάδα, είναι η πιο διαδεδομένη λέξη πλέον τον τελευταίο καιρό, η λέξη ανάπτυξη. Εδώ παράγεται, έχετε πολλά εργοστάσια, είχατε ακόμη περισσότερα στο παρελθόν, κάποια έχουν κλείσει, πολλές παραγωγικές μονάδες. Εύχομαι να έχετε καλή δύναμη και συνέχεια να τα καταφέρετε και να τα κρατήσετε όρθια, γιατί τα έχει ανάγκη όχι μόνο ο τόπος σας, τα έχει ανάγκη συνολικότερα η χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για τις επικές, θα λέγαμε, μεταδόσεις που έχεις κάνει και μας έχεις πραγματικά συγκλονίσει σε μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού. Βαγγέλη, είστε επανειδήν. Σε ευχαριστούμε και πολύ σύντομα. Βάζουμε άνω τελεία. Να τα ξαναπούμε.